Και να καλωσορίσω μέσω Skype και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αθανάσιο Γλαβίνα. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ. Κύριε Γλαβίνα, καλό μεσημέρι από τον Περισσό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Και πριν προχωρήσουμε στα δικά σας, στα ισοκομματικά, θα ήθελα ένα σχόλιο και από εσάς για το θέμα των γαλλικών εκλογών. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Τι δεν κατάλαβε ο πρόεδρος Μακρόν και μέσα σε 2 χρόνια οι Γάλλοι πολίτες του γύρισαν την πλάτη? Δεν είδε τις κοινή διαμαρτυρίες των κίτρινων γυλαίκων? Δεν είδε ότι ο Γάλλος πολίτης άρχισε να χάνει την αγοραστική του δύναμη? Τι πιστεύετε, κύριε Γλαβίνα? Είναι πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Γαλλία. Σίγουρα τις παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα. Και τα μηνύματα φυσικά του πρώτου γύρου δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Θα δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο γύρο, που εκεί επιχειρούνται κάποιες προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά και στην πιθανότητα να είναι αυτή η κυβέρνηση και να έχει φυσικά την απόλυτη πλειοψηφία στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Μην να δούμε σε λίγες μέρες, είμαστε ήδη Τρίτη, πώς αυτό θα εξελιχθεί. Θεωρώ ότι η αλήθεια είναι ότι κάποιες πολιτικές του κυρίου Μακρόν, οι οποίες, ξέρετε, διαχώριζαν τις έννοιες ή είχαν αποχρωματιστεί από τις έννοιες δεξιά-αριστερά και προσπαθούσαν, όπως φαίνεται, να δημιουργήσουν μια ελιτιστική προσέγγιση της πολιτικής, εγώ θα έλεγα, αποδοκιμάστηκαν από τους ψηφοφόρους των κατώτερων οικονομικά στρωμάτων. Είναι ενδεικτικό, αν δει κανείς, έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δει κανείς έρευνες το ποιοι ψήφισαν, ποιοι ψηφίζουν. Εδώ και καιρό η τάση είναι αυτή, η αλήθεια. Είναι το κόμμα της κυρίας Λεπέν. Είναι άνθρωποι που τα παλαιότερα χρόνια σίγουρα, κατά τεκμήριο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, τα ψήφιζαν πιο αριστερά κόμματα. Έχουμε δηλαδή μια τέτοιου είδους μετατόπιση, όπου ζητήματα όπως η ασφάλεια, η προστασία της πρωτογενούς παραγωγής, ζητήματα. Πολλές φορές ταυτοτικά φοβίζουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού και σε συνδυασμό με την πολιτική του Μακρόν όπως αυτός την εκφράζει δημιουργούνται, ξέρετε, αντίθετα αντανακλαστικά και οδηγούν πολλούς ψηφοφόρους, βλέπω και τώρα τον κύριο Μαρντελά και στην κυρία Λεπέν. Νομίζω ήταν μια αποτυχημένη εκ των πραγμάτων πολιτική, δημιουργεί έντονες ρήξεις και διαχωριστικές γραμμές μέσα στη γαλλική κοινωνία. Εγώ από την πλευρά μου και ως μέλος του ΠΑΣΟ και ως σοσιαλδημοκράτης θα ήθελα και τέτοιου είδους ρήξεις μέσα στην κοινωνία, αυτός ο τεμαχισμός της κοινωνίας όπως έχει γίνει, να μην αποτελεί πολιτική επιλογή, αλλά τα κόμματα, τα προοδευτικά να αγωνίζονται για την συνοχή, για την κοινωνική συνοχή, μια έννοια η οποία χάνεται πάρα πολύ. Η μεσαία τάξη επίσης και αυτή κονιορτοποιείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ζητήματα, γιατί η μεσαία τάξη έχει μια ιδιαίτερη δυναμική πολιτική, κοινωνική, οικονομική. Ναι. Κρατούσε τα γκέμια, αν θέλετε, της κοινωνίας. Φαίνεται ότι αυτό έχει χαθεί και οδηγούμαστε σε τέτοιου είδους επιλογές, όχι μόνο στη Γαλλία. Τα προϊόντα τα έχουμε ζήσει στην Ιταλία, στην Ολλανδία. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Απλά η Γαλλία ως η μήτρα. Ακολουθεί η Αυστρία, τον Οκτώβριο έρχεται η Αυστρία και έχουμε και τον Νοέμβριο τις αμερικανικές εκλογές. Έτσι είναι. Και φυσικά και στα καθημάς, μην το ξεχνάμε για να πούμε λίγο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί οι σημερινοί ηγέτες έχουν χάσει την επαφή, πιστεύετε, με τον πολίτη? Είναι η παγκοσμιοποίηση, τους έχει κάνει πιο αλαζονικούς? Δεν αντιλαμβάνονται ότι δύσκολα πλέον ο πολίτης, ακόμη και της Ευρώπης, τα βγάζει πέρα δύσκολα, κύριε Γλαβίνα? Κύριε Τόκα, νομίζω συζητάμε κάτι εύκολο, το οποίο μην το πολυκλωθώ, μην το πολυγυρίζουμε. Ναι. Τι εννοώ? Όταν ο πολίτης βλέπει ότι το κοινωνικό κράτος αποδυναμώνεται. Ναι. Όταν η ουρά, διάβαζα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας, οι λύσεις αναμονές είναι εξίσου τεράστιες. Όταν ο φόβος σου είναι όταν βγεις από το σούπερ μάρκετ, πόσα θα έχεις πληρώσει, πόσα περισσότερα θα έχεις πληρώσει από την τελευταία φορά. Όταν δυστυχώς βλέπεις έναν κόσμο ο οποίος έχει διαρκώς, συρρυκνώνεται η δύναμη, η ισχύ των πολιτών και ο πολίτης μένει στο περιθώριο, νομίζω όλο αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μια αντίδραση. Και εδώ οφείλουμε δυνάμεις και νομίζω ότι η Ευρώπη στηρίχτηκε σε αυτό το σοσιαλδημοκρατικό κονσένσους, το οποίο έλεγε ισχυρό κοινωνικό κράτος, βοήθεια στους πιο αδύναμους, πολλές ευκαιρίες για τους πολίτες. Ακόμα και η άνοδος τεχνολογίας, ξέρετε, και ζητήματα, η τεχνολογία και η κλιματική αλλαγή, όπως πάμε να τα προσεγγίσουμε. Δηλαδή πάμε να προσεγγίσουμε την κλιματική αλλαγή που είναι αναγκαία και πρέπει να γίνει και να προσαρμοστούμε, μεταφέροντας το κόστος στους πιο αδύναμους. Ή αντίστοιχα,
Η τεχνολογική εξέλιξη, το γεγονός ότι δημιουργεί ένα φόβο ότι θα χάσουν οι περισσότεροι τις δουλειές τους, γιατί είτε δεν είναι τεχνολογικά ενημερωμένοι, είτε γιατί θεωρούν ότι η τεχνολογία θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Και όλα αυτά λοιπόν θέλουν μια διαφορετική προσέγγιση, την οποία οφείλουμε να την κάνουμε, οφείλουμε να την βρούμε. Η ακροδεξιά δεν είναι ποτέ λύση. Τα ευχολόγια και οι μεγαλοστομίες που λένε όταν έρχονται στην εξουσία αλλάζουν, το αποδεικνύει πολλές φορές, έχει υποδειχτεί και σε άλλες χώρες αυτό, τα εύκολα λόγια γίνονται στο τέλος εντελώς διαφορετικές πολιτικές στην πράξη, στην ουσία τους, αλλά παραμένει πάντα όμως αυτό το πνεύμα, η φιλοσοφία, η οποία είναι απέναντι στους μετανάστες, με ξενοφοβία, με μυσαλλοδοξία, με διχαστικό λόγο, δημιουργούμε ακόμα περισσότερα ρήγματα στην κοινωνία. Νομίζω εδώ πρέπει να προσέξουμε και είναι ευθύνη και των δυνάμεων που ανήκουν στον χώρο μου, στην κεντροαριστερά, να αναπροσαρμόσουν κάποιες από τις ιδέες και να στοιχηθούμε πίσω από παραδοσιακές έννοιες, αλλά εξελιγμένες στο σύγχρονο κόσμο. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα θέματα του κόμματός σας, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας εν ώψη και των εκλογών που έχετε για την ανάδειξη Προέδρου. Πληθωρισμός υποψηφίων, κύριε Γλαβέν. Εγώ δεν ξέρω πολιτικό ρεπορτάζ, οικονομικό κάνω τόσα χρόνια, αλλά μου κάνει εντύπωση τόσοι πολλοί υποψήφοι. Πού το αποδίδετε εσείς? Θα σας ενημερώσω ότι και στην προηγούμενη διαδικασία του ΠΑΣΟΚ ήταν εξίσου αρκετοί υποψήφοι, 6 τον αριθμό. Τώρα μπορεί να ξεπεράσει τους 6, πιστεύετε, από τους 5 που έχουμε μέχρι σήμερα? Δηλαδή στις δύο τελευταίες, το 17 και το 21, ναι, το ΠΑΣΟΚ είχε τουλάχιστον 6 υποψηφίους στη διαδικασία, το 15 είχε 3. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει ένας πληθωρισμός υποψηφίων, υπάρχει διάθεση, η διαδικασία είναι ανοιχτή, όποιος θέλει φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να καταθέσει υποψηφιότητα, η διαδικασία άλλωστε τρέχει. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας, φυσικά από τους υποψηφίους πρόεδρους και πρωταρχικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος το κάνει ήδη με πολύ μεγάλο σεβασμό και εγγύηση της διαδικασίας φυσικά, αλλά και από τους υπόλοιπους, να προστατεύσουμε την εσωτερική διαδικασία. Η εσωστρέφεια αυτή, η εικόνα της εσωστρέφειας που πάει να δημιουργηθεί, να γίνει δύναμη εξωστρέφειας. Δηλαδή η όλη συζήτηση να γίνει ένα πλαίσιο δημιουργικού διαλόγου, το οποίο θα καταστεί ελκυστικό στην κοινωνία. Γιατί θα αφορά αυτήν, ναι, θα αφορά τα επόμενα, θα αφορά τις πολιτικές, θα αφορά ενδεχομένως τη δύναμη η οποία στις επόμενες εθνικές εκλογές θα αντιταχθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία και μετά τα χθεσινά, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι πια τα φώτα στραμμένα στο ΠΑΣΟΚ τόσο, με τις εσωτερικές αναταράξεις που έχει πλέον η Νέα Δημοκρατία από δύο πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς της, έτσι, δεν είναι απλό. Ναι. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, η διαμάχη μεταξύ Τσίπρα και Κασελάκη, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο βαθιές οι ρογμές στα κόμματα αυτά. Εμείς αμέσως ο πρόεδρος ανταποκρίθηκε με γενναιότητα στα ζητήματα που τέθηκαν, με καθαρές λύσεις, με γρήγορες αποφάσεις. Προχωρούμε σε εσωτερική διαδικασία, σε ένα δημιουργικό διάλογο, με debate, με ανοιχτή διαδικασία κεντρική επιτροπή, στην οποία όλοι οι υποψήφοι θα καταθέσουν τις πλατφόρμες τους, το όραμά τους, και πιστεύω να προχωρήσουμε με σεβασμό, με αλληλεγγύη μεταξύ μας, με εμπιστοσύνη, με πίστη σε αυτό που κάνουμε. Είναι καλές. Η δημοκρατία είναι καλή. Οι εσωτερικές διαδικασίες, όταν διαπνέονται από κανόνες και εφαρμόζουμε αρχές και αξίες που τις έχουμε στο ΠΑΣΟΚ και τις έχουμε αποδείξει, μπορούν να επιφέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αν κάνουμε όλοι το σωστό και προσπαθήσουμε για το καλύτερο, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βγει πολύ πιο δυνατό από μια τέτοια διαδικασία. Κύριε Γλαβίνα, έχουμε ακόμη 3 χρόνια για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Πιστεύετε όμως ότι με τα προβλήματα που υπάρχουν και την ακρίβεια θα μπορέσει να εξαντληθεί ο πολιτικός χρόνος, ή μπορεί να έχουμε πολύ νωρίτερα εθνικές εξελίξεις? Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει το πολιτικό σκηνικό με κινούμενη άμμο, και οι χθεσινές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία σίγουρα προοικονομούν αρκετές εξελίξεις και εντός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι όταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, μιλάει για καρτέλ στην αγορά, κάτι το οποίο το λέμε και εμείς πολλές φορές ως αντιπολίτευση, ή χρεώνει μια πολύ μεγάλη ήττα στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που αρνόνταν εδώ καιρό, νομίζω όλα αυτά δημιουργούν έντονες συνέπειες, οι οποίες θα φανούν το επόμενο διάστημα. Έχουμε σταθμούς σημαντικούς μπροστά μας, και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας φυσικά, και άλλα σημαντικά πολιτικά γεγονότα και εκλογικές μάχες εντός της Βουλής θα καθορίσουν τις εξελίξεις. Φυσικά είμαι σίγουρος ότι κέριο ρόλο και πολύ εντός των ραντάρ της Νέας Δημοκρατίας παίζουν και οι διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να βάλει τα δύσκολα στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο με την πολιτική του στάση βλέπει, για παράδειγμα, στην πρόταση της πιστείας, βάζει τα δύσκολα. Εξαϊλώνει τη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι δύο υπουργοί της τώρα και προηγούμενος κατά τη διάρκεια του
σε σχέση με τις υποκλοπές. Ναι. Και εκεί είχαμε απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είναι το κόμμα που φέρει κέρια πλήγματα στη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είναι που με τις προτάσεις του, όπως η συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, προκλήθηκε και αναδείχθηκε ως κεντρικό θέμα στην πολιτική ζωή με το Πασόκ. Άρα, διαφυλάσσοντας την πολιτική μας αυτονομία ως κόριο οφθαλμού, ως ένα πολύτιμο αγαθό, προχωράμε σε εσωτερικές μας διαδικασίες και φυσικά, με γρήγορο τρόπο, με σεβασμό, ώστε αυτές να γίνουν ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός, το οποίο θα προσεγγίσει ακόμα περισσότερους πολίτες και μετά από αυτή θα βγούμε πιο δυνατοί για να συνεχίσουμε τη μαχητική και παραγωγική αντιπολίτευση και φυσικά στη διαδικασία να γίνουμε μεγαλύτεροι, να γίνουμε περισσότεροι, να γίνουμε ισχυρότεροι στα πλαίσια και μια συζήτηση για τη διεύρυνση του χώρου. Τελευταία ερώτηση. Είστε νέος άνθρωπος, με μεγάλη βέβαια πορεία στον χώρο του πολιτικού, των πολιτικών κομμάτων. Γιατί έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ ο πολίτης από τα κόμματα, από την πολιτική και δεν έχουμε αυτή την εικόνα της μεγάλης συμμετοχής που έχουμε στη Γαλλία την πρώτη Κυριακή και να μένει να επιβεβαιωθεί και αυτή την Κυριακή, κύριε Γλαβίνα? Αλήθεια είναι, το άκουσα, το είπατε κι εσείς, και είναι πολύ προβληματικό αυτό που συμβαίνει και βλέπω κάποιες φορές και κάποιους συναδέλφους να λένε τι να κάνουμε όσοι συμμετέχουν. Όχι. Η μειοψηφική εκδοχή της δημοκρατίας στην οποία οι λίγοι θα αποφασίζουν για τους πολλούς δεν είναι κάτι θεμητό. Και δεν μπορεί να είναι και κάτι αποδεκτό. Σίγουρα όχι από εμάς, από ένα προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Η συμμετοχή είναι το μείζον. Πρέπει και πάλι, η άποψή μου είναι να εκπέμψουμε εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε, θα τα κάνουμε πράξη, να μην μείνουμε σε μικροκομματισμούς ή ξέρετε ανώφελους διαξηφισμούς, οι οποίες πολλές φορές απαξιώνουν την ίδια την πολιτική. Είναι γεγονότα τα οποία δυστυχώς έχουν στοιχήσει συνολικά στο πολιτικό σύστημα και βλέπουμε ότι φοβάμαι πολλές φορές ότι κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν το ίδιο γαϊτανάκι χωρίς να κατάλαβαν τι έχει συμβεί. Η εκλογική απεργία της 9ης Ιουνίου ήταν ένα πολύ σαφές πολιτικό μήνυμα, το οποίο λέγει κοιτάξτε εμάς, κοιτάξτε τους πολίτες, δώστε λύσεις. Νομίζω εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας να γεμίσουμε, παραφορτήσουμε πάλι τα φορτία εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που έχουμε, να μιλήσουμε καθαρά, να κοιτάξουμε κατάματα τον κόσμο, να πείσουμε ότι θέλουμε να δουλέψουμε. Νομίζω έχουμε πολλή δουλειά στον τομέα αυτό. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε σωστή κατεύθυνση και το επόμενο διάστημα θα δούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Αν δεν πετύχουμε και πάλι υψηλή συμμετοχή στην επόμενη εκλογική διαδικασία, όποτε είναι, νομίζω πρέπει να πάμε ακόμα σε πιο ρηξή και ελεύθερες αποφάσεις. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γλαβίνα, για τον χρόνο σας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.